Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις που αφορούν στο τηλεοπτικό μέλλον της Βίκης Καγιά καθώς και στη συνέχεια του DWTS. Το χορευτικό σόου ξεκίνησε με τις καλύτερες προδιαγραφές, ωστόσο η αλήθεια είναι πως δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού. H παραγωγή έχει αποφασίσει να κάνει ορισμένες αλλαγές προκειμένου να προσεγγίσει μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Σε λίγο καιρό για παράδειγμα, αναμένεται να αλλάξει η μέρα προβολής. Τι αλλάζει με το DWTS και τη Βίκη Καγιά. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Real, το Star έχει ενεργή συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Dancing with the Stars διάρκειας 2 ετών, δηλαδή και για την επόμενη σεζόν. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα επιλέξει να το επαναφέρει. Πρώτα θα πρέπει να εκτιμηθεί τι πήγε στραβά και οδήγησε το χορευτικό σοου σε μονοψήφιες επιδόσεις και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν μπορεί να σωθεί. Κάποιοι στο Star θεωρούν ότι, με πιο αναγνωρίσιμους διαγωνιζόμενους, το Dancing with the Stars μπορεί να δοκιμαστεί εκ νέου την προσεχή σεζόν ώστε να γίνει η απόσβεση του πανάκριβου σκηνικού. Το ρίσκο στην περίπτωση αυτή θεωρείται μεγάλο. Για τον λόγο αυτόν, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές το Star εξετάζει και το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει φέτος οριστικά το Dancing with the Stars και είτε να συνεχίσει να πληρώνει τα δικαιώματα χωρίς να βγάλει το σόου στον αέρα, είτε να ζητήσει αποδέσμευση από τη συμφωνία από την εταιρεία διανομής του. Από το σασμό πάει στο Dancing with the Stars θα εμφανιστεί στις 7 Ιανουαρίου. τη βλέπουμε κάθε Δευτέρα έω και Πέμπτη στο Σασμό, όμω στι 7 Ιανουαρίου θα τη δούμε να χορεύει στο πλατό του Dancing with the Stars. Πρόκειται για μια πρωταγωνίστρια που θα κάνει κριτέ και κοινό να παραμιλάνε. Ο λόγο για τη Δανάη Παπα, που πρόσφατα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και έμεινε κάγκελο όταν έμαθε πω την είπαν τσόκαρο. Την είδηση έκανε γνωστή η εκπομπή Breakfast Star, αναφέροντας μάλιστα πως κάνει πυρετόδεις προετοιμασίες έτσι ώστε να είναι πανέτοιμη και να τους ενθουσιάσει όλους.